Με επιτυχία και παρουσία περίπου 500 ατόμων πραγματοποιήθηκε χθες στην πλατεία Δημαρχείου στη Σιάτιστα το μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στη χρήση του ονόματος Μακεδονία από τη γειτονική χώρα των Σκοπίων. Το συλλαλητήριο επιτελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Βοίου και ομιλητές ήταν ο Μητροπολίτης Γρεβενών Δαβίδ, ο Δημάρχος Βοίου Δημήτρης Λαμπρόπουλος και ο Γιώργος Τζούλης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. 3.000 χρόνια ευλογημένος αυτός τόπος ονομάζεται Μακεδονία. Κατοικείται από το αρχαιότατο ελληνικό φύλο της Μακεδόνης. Μιλά την ελληνική γλώσσα. Έχει την ίδια θρησκεία. Έχει τα ίδια εθνικά. Έχει την ίδια εθνική συνένεση. Έχει τις ίδιες παραδόσεις. 2.500 χρόνια τραγουδούμε σε αυτόν τον τόπο το Μέγα Αλέξανδρο, το μέγιστο των Ελλήνων. Και όλα αυτά παρά τις ξένες κατοχές, την τουρκική καταστροφή, τις φυλακίσεις, τις διώξεις. Η Μακεδονία από αρχαιτά των χρόνων ήταν το προπύργιο της Ελλάδος, εμπροστοφυλακή στον πολιτισμό, κυματοθράφστης των βαρβάρων. Αυτός ο τόπος γέννησε τον Αριστοτέλη, το μέγιστο των φιλοσόφων, πατέρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το μυροβλήτη Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον μεγάλο νομοδιδάσκαλο Αρμενόπουλο, τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο που δίδαξαν τον χριστιανισμό και έδωσαν το αλφάβητο στους Σλάβους. Αυτός ο τόπος ένωσε τα ελληνικά κρατήδια της αρχαιότητας με τις απέραντες εκτάσεις της Ανατολής και δημιούργησε μια απέραντη γέφυρα μέχρι το Χάγκι. Εδώ το ελληνικό Βυζάντιο είχε τη συμπρωτεύουσά τους, τη Θεσσαλονίκη μας, πολλούς αιώνες πριν εμφανιστούν στα Βαλκάνια τα σλαβικά φύλλα του Βορρά. Για μας που η ιστορία μας μετρέται με χιλιετίες, το παρελθόν είναι ιερό. Πιο ιερό και από την ίδια μας τη γη. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, ήμασταν, είμαστε και θα μείνουμε Μακεδόνες. Μπορεί κάποιοι να θέλουν, έτσι νομίζουν, να μας αποχαρακτηρίσουν. Για μας όμως μέσα, κι αν κόψουν τις φλέβες, θα ρέει αίμα ελληνικό και ορθόδοξο. Και έτσι θα μείνουμε. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είμαστε εδώ. Προσωπικά είμαι με διπλή ιδιότητα και ευχαριστώ τον ποιμενάρχη σας και πνευματικό σας πατέρα, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σκιατίστης. Γιατί είμαι εδώ λοιπόν και εκ προσώπου του, εκπροσωπώντας τον, γιατί λείπει στην Ιερά Σύνοδο, στα καθήκοντα του Συνοδικού Συνόδρου που είναι, έχει τώρα, και επίσης και σαν επίσκοπος της γειτονικής Μητροπόλεως των Γρεβενών. Έτσι σήμερα λοιπόν κλήρος και λαός διατρανώνουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ήμασταν, είμαστε και θα μείνουμε Μακεδόνες στη Μακεδονία. Γι' αυτό λοιπόν ας δώσουμε ακριβώς και ας στείλουμε από ανταχού της γης αυτό το μεγάλο μήνυμα, ότι η Μακεδονία όχι απλά ήταν, είναι και θα μείνει ελληνική, αλλά οι Μακεδόνες είμαστε που ήμασταν και είμαστε και θα μείνουμε Μακεδόνες. Γι' αυτό και εμείς δεν παραχαράζουμε την ιστορία, δεν ανταλλάσσουμε με τίποτα, δεν δίνουμε τίποτα δικό μας. Είμαστε πολύ ειρηνικοί και ειρηνόφιλοι. Δεν διεκδικούμε ξένα πράγματα. Προστατεύουμε τα δικά μας. Και νομίζω ότι έχουμε αυτό το δικαίωμα. Άλλωστε και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξ ονόματος και δια του στόματος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, δήλωσε και είπε ότι η Εκκλησία δεν παραδίδει το όνομα Μακεδονία σε κανέναν και το κρατάει μόνο για τους Έλληνες Μακεδόνες, γιατί η Μακεδονία ανήκει στην Ελλάδα.
Με τα μοναδικά πανεθνικά συλλαλητήρια Θεσσαλονίκης και Αθηνών, κατά τα οποία η Ομοσπονδία μας πρωτοστάτησε σε συμμετοχή και οργάνωση, ήταν αδύνατον να απουσιάσει σήμερα στο κάλεσμα της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της πρωτεύουσας του Βοΐου, την ηρωική σιάτιστα των χιλιάδων αγώνων, των αμέτρητων ηρώων αγωνιστών και περήφανων μεταλλονομάχων. Αγαπητοί συμπατριώτες, δυστυχώς την εθνοσωτήρια κραυγή αγωνίας και προτροπή του Δραγούμη, τρέξτε να σώσουμε τη Μακεδονία για να σώσουμε την Ελλάδα. Η σημερινή μας πολιτική εξουσία το μετέτρεψε σε τρέχουμε να χαρίσουμε το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς για να σώσουμε τις καρέκλες μας και να ησυχάσουμε από τις πιέσεις Αμερικανών, Γερμανών και τέτοιων φίλων, συνάδελφων.